Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Focus. Οι εξελίξεις γύρω από τα εθνικά θέματα μετά τα όσα συνέβησαν με το ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη της Λιβύης, αλλά και η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, κυρίως με τα όσα μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες γύρω από το θέμα της κυβωτού του κόσμου, εξελίξεις που όπως λένε πολλοί θα είναι ραγδαίες και ενδεχομένως και να μας σοκάρουν κιόλας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι εδώ με την διπλή του ιδιότητα και αυτή του καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Κερίδη. Δημήτρη, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Έπρεπε να συμβούν όλα αυτά τα κοσμοϊστορικά, λοιπόν, για να φιλοξενηθώ κι εγώ στην εκπομπή σου. Είσαι για κοσμοϊστορικά, εσύ, να σχολιάσεις. Για τα δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε προγραμματίσει και παλαιότερα, δεν τα είχαμε καταφέρει και τώρα χαίρομαι που τα καταφέραμε. Και είναι καλή η συγκυρία με την οποία θα μιλήσουμε. Τώρα, καλή για εσάς τους δημοσιογράφους, ναι, για εμάς τους πολιτικούς, δεν ξέρω. Ήθελα να ρωτήσω για τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες γύρω από την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη και υπάρχουν δύο αναγνώσεις αυτής της επίσκεψης και, και των όσων συνέβησαν. Η μία ανάγνωση είναι που λέει ότι ο κύριος Δένδιας δεν έπεσε σε μια παγίδα που του έστησε η λιβική πλευρά. Η άλλη ανάγνωση, την οποία βλέπω την ασπάζεται και η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ότι ο κύριος Δένδιας έκανε μια γκάφα. Ναι. Κοιτάξτε. Και τα δύο ισχύει. Προφανώς δεν πρόκειται να στενιστώ το δεύτερο. Θα σας πω τούτο, ότι ο Νίκος Δένδιας επιχείρησε αυτό που πολύ σωστά προσπαθούμε, διάβλους επικοινωνίας και με το καθεστώς της Τρίπολης. Ναι. Και επιχείρησε αυτό το ταξίδι με τον Λίβιο Πρόεδρο που ήταν και πρώην πρέσβης εδώ στην Αθήνα. Είχε από την αρχή ξεκαθαρίσει ότι δεν θα έβλεπε την Λίβια Υπουργό Εξωτερικών. Ερώτημα εδώ. Γιατί να μην δει την Λίβια Υπουργό Εξωτερικών? Ακούω κάποιους να λένε ότι θα μπορούσε να τη δει, να φτιάξουμε και εμείς να μπούμε σφήνα και να μην χαρίσουμε την Τρίπολη στους Τούρκους και με τη σειρά μας να διεκδικήσουμε ένα κομμάτι της κυβέρνησης της Λιβύης για λογαριασμό μας και των σχέσεων και της όλης ιστορίας που γίνεται στην περιοχή. Με αυτό που συνέβη, τη δώσαμε αγκαλιά στην Τουρκία. Καταρχάς, να πούμε το αυτονόητο, ότι δικαίωμά του να δει όποιον θέλει. Και δεν πρόκειται ο έτερος να καθορίσει αν θα συναντηθούμε ή δεν θα συναντηθούμε. Αγκαλιά στην Τουρκία έχει δοθεί από το φθινόπωρο του 19 με το τουρκολιβικό και τη συνέχεια του που είχαμε μάλιστα πρόσφατα. Εμείς εκφράζουμε την απόλυτη διαφωνία μας και τη δυσφορία μας, θα σας έλεγα. Και αυτή είναι η στρατηγική την οποία ακολουθούμε, καλώς ή κακώς αυτό είναι. Λοιπόν, είχαμε πει ότι δεν θέλουμε να συναντηθούμε, δικαίωμά μας προφανώς, και έτσι ήταν προγραμματισμένο το ταξίδι. Άλλωστε, αυτή την άποψη και την εκδοχή, αν θέλετε, του λόγου του αληθές, το επιβεβαιώνει και ο Λίβιος Πρόεδρος, ο οποίος έκανε ανακοίνωση ότι έτσι είχαν τα πράγματα και ότι ως σφήνα, μια που μιλάμε για σφήνες, παρησύφρισε η Λίβια Υπέξ. Ο Νίκος Δένδιας αποφάσισε ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αυτή την συζήτηση και αποχώρησε. Διότι δεν ήταν προγραμματισμένο, ήταν εκτός πρωτοκόλλου, εκτός αυτών που είχαμε εμείς συμφωνήσει και προχώρησε στο υπόλοιπο του ταξιδιού στη Βεγγάζη. Το πρόβλημα υπάρχει με τη Λιβύη. Αυτή η αποχώρηση όμως προκάλεσε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στις ελληνολιβικές σχέσεις, με τους επετετραμένους να πάνε και να έρχονται, με την ανακοίνωση της λιβικής κυβέρνησης να λέει ότι ήταν προσβολή για τον λαό της Λιβύης η στάση του Υπουργού Εξωτερικών. Θέλω να πω, εκεί που προσπαθούσαμε λίγο το πράγμα να το εξομαλύνουμε και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Λιβύη, τώρα έχει φτάσει στην αρχή πάλι. Yeah. Έχουν παγώσει οι σχέσεις. Κύριε Τάκη, να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τη Λιβύη για το τουρκολιβικό. Αυτό που υπέγραψε το απολύτως παράνομο. Είναι πολεμικό χαρτί το τουρκολιβικό, αν εφαρμοστεί. Είναι σύγκρουση, είναι ανατροπή, είναι πόλεμος. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι εύκολο, μην το προσπερνάμε. Προφανώς εμείς θέλουμε διάβλους επικοινωνίας και θέλουμε να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό αυτής της πολύ περίπλοκης κατάστασης, γιατί ξέρετε ότι το κοινοβούλιο δεν το έχει εστερνιστεί, η μισή κυβέρνηση δεν το προσυπογράφει. Προφανώς όλες οι όμορες χώρες, κατεξοχήν η Αίγυπτος που είναι ο μεγάλος παίκτης. Και βεβαίως ο ΙΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δηλώσει ότι δεν μπορεί η προσωρινή κυβέρνηση να δεσμεύσει τη χώρα διεθνώς εναντί τρίτων, έτσι δεν είναι? Άρα όλα αυτά είναι εκτός διεθνούς νομιμότητας. Και εμείς θέλουμε να έχουμε μία επικοινωνία. Άλλο αυτό και άλλο να παριστάνουμε ότι τα πράγματα έχουν καλώς. Δεν έχουν καθόλου καλώς. Αυτή τη στιγμή
οι Λιβύοι εκβιαζόμενοι, αυτό το κομμάτι της Λιβύης, εκβιαζόμενο από τον Τούρκο τυχοδιώκτη, έδωσε αυτό το νομιμοφανές, να πούμε, εντελώς παράνομο και παράλογο, θα σας έλεγα, χαρτί. Παράλογο, διότι παρακάμπτει τη γεωγραφία, έτσι δεν είναι? Σαν να πάει η Ιταλία να υπογράψει με το Μαρόκο. Η εξέλιξη που συνέβη προχθές είναι μια εξέλιξη που μας ευνοεί εμάς ή που προκαλεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που ήδη υπήρχαν? Είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, προφανώς. Θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δυσάρεστη αν είχαμε αυτές τις συναντήσεις και είχαμε νερό στο μήλο της τουρκικής προπαγάνδας ότι εδώ κάπως νομιμοποιείται μια κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει. Μπορούσε να μην γίνει καν αυτό το ταξίδι. Προφανώς θα μπορούσε να μην είχε γίνει. Ο Νίκος Δένδιας εξαντλεί όλα τα περιθώρια και σε αυτή την πολιτική της ενεργητικής διπλωματίας που κάνει σε όλη την περιοχή, διότι έχουμε απέναντί μας έναν πολύ ενεργητικό γείτονα. Και εδώ θέλω να έρθω τώρα και να σταθώ, διότι λέμε, θεωρώ, από ένα σημείο και μετά την επιφάνεια και δεν μπαίνουμε στην ουσία. Είναι πολύ καλό το διεθνές δίκαιο και η επίκλησή του. Είναι καλές οι διεθνείς σχέσεις, η διπλωματία, οι διεθνείς συμμαχίες. Όμως κακά τα ψέματα, κύριε Τάκη, μην έχουμε καμία αμφιβολία. Το προβάδισμα το έχει πάντοτε αυτός που στον εμφύλιο πηγαίνει με στρατό, με ντρόνς, με μισθοφόρους, με χρήματα επί του πεδίου. Η Τουρκία έχει αποφασίσει να παίξει αυτό το ρυψοκίνδυνο παιχνίδι, το τυχοδιοκτικό. Προφανώς η Ελλάδα δεν το κάνει, δεν θέλει να το κάνει. Ως κοινωνία της είναι δύσκολο να το κάνει. Αυτό που εμείς πιέζουμε είναι προς τους Ευρωπαίους, ότι δεν μπορεί μια Ευρώπη των 500 εκατομμυρίων, με τα 20 δισεκατομμύρια οικονομία, με μια Λιβύη πολύ κοντά μας και με πολλά συμφέροντα εκεί, μη σας πω για τις μεταναστευτικές ροές μέσω Λαμπεντούζα στην Ιταλία που κοντεύουν να τεινάξουν το ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό, ο Σαλβίνι και η Μελόνι είναι στην κυβέρνηση, στη Ρώμη, εξαιτίας της Λιβύης, σε μεγάλο βαθμό. Μην το ξεχνάμε λοιπόν αυτό. Το γεγονός ότι αυτή η μεγάλη Ευρώπη κάθεται αμήχανα και έγεται και φέρεται από μια Τουρκία στα ζητήματα αυτά της Λιβύης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Άλιστα. Και αυτό που είπα εγώ στην Πράγα προχθές που ήμουν στα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ότι δεν μπορεί να κοιτάμε μόνο ανατολικά, πρέπει να κοιτάμε και νότια. Τα δύο συνδέονται. Άλλωστε η Ρωσία πριν μπει στην Ουκρανία το 22 είχε κάνει παιχνίδι στη Συρία και στη Λιβύη. Έτσι. Δεν πρέπει λοιπόν να χάνουμε τον ορίζοντα. Πόσο θα μας πάρει, εκτιμάτε, να βρεθούν ξανά οι ελληνολιβικές σχέσεις στο σημείο που ήταν πριν γίνουν τα όσα έγιναν προχθές? Ποιες ελληνολιβικές, διότι εδώ έχουμε, σας λέω, έναν εμφύλιο πόλεμο στο εσωτερικό. Το πολύ παιχνίδι το παίζει αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος. Η μεγάλη σύγκρουση στη Λιβύη, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι η Αίγυπτος των 110 εκατομμυρίων, που θεωρεί τη Λιβύη αυλή της, των 6 εκατομμυρίων, και δεν θέλει σε αραβική χώρα όμορφη, η οποία ήταν πάντοτε λίγο πολύ στην περίμετρο και την επιρροή της Αιγύπτου, μια Τουρκία η οποία έρχεται και πάει να κάνει παιχνίδι στο Ισραήλ μέσω Χαμάς, στην Αίγυπτο μέσω αδελφών μουσουλμάνων, εσωτερικά δηλαδή να υπονομεύσει και στη Λιβύη. Η στάση δίπλα της Αιγύπτου απέναντι στην Τουρκία είναι μεγάλη αποτυχία. Μισό λεπτό. Θεωρείτε ότι θα είναι μια στάση μακροχρόνια ή έχει να κάνει μόνο με την προεδρία Σίση? Και αν ο κύριος Σίση πάψει πια να είναι πρόεδρος της Αιγύπτου, τα πράγματα θα αλλάξουν? Σας βλέπω να χαμογελάτε και δεν ξέρω λοιπόν, γιατί. Θα σας πω αμέσως. Η μεγαλύτερη αποτυχία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, την οποία διάφοροι εδώ επιμένουν να θαυμάζουν, ο λίγο κομπλεξικά, συμπλεγματικά θα σας έλεγα, διότι προφανώς έχει και τις επιτυχίες της, αλλά έχει και τις αποτυχίες της. Η μεγαλύτερη και η ίδια στην Άγκυρα είναι η διάρρηξη της σχέσης με την Αίγυπτο, που είναι ο μεγάλος παίκτης. Ναι. Διότι εάν τα πράγματα είχαν συνεχίσει όπως τα ήθελε ο Μόρση και οι αδελφοί μουσουλμάνοι, θα μιλούσαμε για τελείως διαφορετικό σκηνικό στην Ανατολικό Μεσόγειο και τα ελληνικά συμφέροντα τελείως στο περιθώριο. Λοιπόν, αυτή ήταν η ευκαιρία μετά το 2013 την οποία άδραξε ο Αντώνης Σαμαράς και προφανώς συνεχίσαμε στην πορεία και σήμερα ο Νίκος Δένδιας δεν ξέρω πόσες φορές έχει πάει στο Κάιρο και θα ξαναπάει με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας, την Τρίτη πάλι ξανά, διότι αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι που πονάει τους Τούρκους το περισσότερο. Τώρα, ο Αλ-Σίσι δεν είναι μόνος του, εκπροσωπεί την κοσμική, αν θέλετε και στρατοκρατούμενη για να είμαστε ειλικρινείς, πάνω από το μισό ή εν πάση περιπτώσει το μισό της Αιγύπτου. Διότι αυτές είναι καταβολές που έρχονται από τον Νάσερ, έχουν πίσω τους μια προϊστορία 70 χρόνων. Δεν είναι ότι ξαφνικά έγινε Προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι της αιγυπτιακής κοινωνίας, πιο ισλαμιστικό, πιο θρησκόληπτο, θρησκευόμενο, το οποίο είναι απέναντι. Αλλά δεν βλέπω εύκολη αλλαγή. Ανατροπή. Και όσο είναι ο Αλ-Σίσι, εμείς το έχουμε πει, το έχω πει και εγώ ξανά, καλά είναι τα λόγια και οι γαλλιφιές, οι οθωμανικές του Ερντογάν, αλλά όπως δήλωσε και ο Αιγύπτιος υπέξ και το είπε ξεκάθαρα, διότι ήταν ένα άδειασμα δημόσιο και κάπως εκτός πρωτοκόλου, επί του εδάφους κρινόμαστε. Μάλιστα. Τώρα, τρίτο δηλαδή, ερώτημα. Και το Ισραήλ λέει καλά όλα αυτό αυτά. Αυτό είναι το τρίτο μου ερώτημα για το αλλά Ισραήλ. Αλλά όταν εσύ ενισχύεις τη Χαμάς και θεωρείς την Ιερουσαλήμ την πρωτεύουσα όλου του μουσουλμανικού κόσμου, το ίδιο λέει και η Αίγυπτος. Μάλιστα. Και θέλω να πω ότι πέρα από τα λόγια,
Γιατί ξέρετε, ο Ερντογάν στα λόγια έχουμε γεμίσει και τα ανάποδά τους. Τη μία η Αμερική βοηθάει τους τρομοκράτες, την επομένη συναντιέμαι με τον Biden και είμαι χαρούμενος. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το διαρκής παλινοδία. Επί του εδάφους κρινόμαστε. Μάλιστα. Επί του εδάφους η Τουρκία, είτε λέγεται αδελφοί μουσουλμάνοι ενάντια στους Αιγύπτιους, είτε λέγεται Χαμάς ενάντια στο Ισραήλ, είτε λέγεται Λιβύη ενάντια στους Αιγύπτιους, είτε λέγεται Αιθιοπία, πήγε και κάνει παιχνίδι για το νερό του Νείλου σε βάρος της Αιγύπτου. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Ερώτημα τώρα, κήρυξη. Τρίτο που αφορά το Ισραήλ. Είδαμε προχθές, χθες μάλλον, τον Υπουργό Εξωτερικών να έρχεται μετά από 2-3 αναβολές της επίσκεψης. Βλέπουμε όμως και μία επαναθέρμανση, να το πω έτσι, των Ισραηλινοτουρκικών σχέσεων, οι οποίες το προηγούμενο διάστημα, προφανώς λόγω και της συμπεριφοράς του Ερντογάν, είχαν βρεθεί στο Ναδύρ. Αυτό πόσο θα επηρεάσει, κατά την άποψή σας, τις δικές μας Ελληνο-Ισραηλινές σχέσεις? Θα έχουμε την ίδια αγαστή συνεργασία μέχρι τώρα, ή οι Ισραηλινοί θα μας βάλουν λίγο στην άκρη για να φτιάξουν περισσότερο τις σχέσεις τους? Θα σας πω, γιατί υπάρχει μια διαρκής αγωνία, η οποία από ένα σημείο και μετά είναι και υπερβολική. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε. Θα σας πω όμως τούτο. Προφανώς το Ισραήλ θέλει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα. Είναι μια χώρα των 85 εκατομμυρίων, η οποία παίζει ρόλο στην περιοχή, δεν είναι αραβική, και την ώρα που τα φτιάχνει με τους Άραβες, με τις συμφωνίες του Αβραάμ, είναι αστείο να μην προσπαθεί να τα φτιάξει και με την Τουρκία. Όμως το Ισραήλ συνολικά, και θα σας έλεγα ένα βήμα παραπάνω Νετανιάχου, αλλά και συνολικά το συνολικό πολιτικό σύστημα, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι το ξέρω αρκετά και ως πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Ισραήλ, δεν εμπιστεύεται τον Ερντογάν. Θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για το Ισραηλινό εθνικό συμφέρον, αλλά δεν εμπιστεύεται. Αυτό που εμπιστεύεται, εκεί που είναι ο στρατηγικός εταίρος, εκεί που βάζει τις μάρκες και ποντάρει, είναι η στρατηγική σχέση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ με την επίνευση των Αμερικανών, προφανώς, είναι το περίφημο 3-1 που έχουμε εδώ και 3-4 χρόνια, το οποίο χτυπάει και στο Κογκρέσο. Άλυση. Διότι, μη γελιόμαστε, ισχυρό το ελληνοαμερικανικό λόμπι, το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσαμε να περιμένουμε στις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά αν δεν έχουμε και τους Ισραηλινούς, το φίλο Ισραηλινό, πείτε το όπως θέλετε, εν πάση περιπτώσει, φίλο εβραϊκό λόμπι στην Ουάσιγκτον, δεν είναι εύκολο να μπλοκάρεις μια Τουρκία. Σωστό. Αυτά που λέει λοιπόν ο Μπομπ Μενέντες σήμερα και τα λέει ξεκάθαρα και ενισχυμένος, αν θέλετε, από το αποτέλεσμα των εκλογών, έχουν να κάνουν και με το... Μπορούμε να δούμε το επόμενο διάστημα Ισραήλ. Το Ισραήλ να αλλάζει την στάση απέναντί μας, έστω και κατά τη, προκειμένου να φτιάξει έτσι περαιτέρω τις σχέσεις του με την Τουρκία? Όχι. Και θα σας έλεγα και τούτο, που δεν το έχουμε πλήρως σκεφτεί. Για το Ισραήλ είναι ζωτικό συμφέρον. Ζωτικό συμφέρον, εξίσου ζωτικό με το τι συμβαίνει στα κατεχόμενα, να παραμείνει η Κυπριακή Δημοκρατία ισχυρή. Μάλιστα. Και να μην περικυκλωθεί από μουσουλμάνους. Για το Ισραήλ η Κύπρος, η ελληνική Κύπρος, η ελεύθερη Κύπρος είναι το stepping stone, είναι το πάτημα προς τη Δύση, προς την Ευρώπη, προς την Ελλάδα. Είναι η φυσική σύμμαχη. Οι δημοκρατίες, οι φιλελεύθερες, οι δυτικόστροφες, με τους οποίους μπορεί όχι απλώς να κάνει παιχνίδι και να έχει κοινά συμφέροντα, αλλά και κοινές, κατά το κοινό λεγόμενο, επιτρέψτε μου τώρα, παιδί μου, κοινές αξίες, κοινές να καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι μόνο το ελληνικό ζωτικό συμφέρον να διατηρήσουμε την μαχόμενη Κύπρο, τον ελληνισμό της Κύπρου που βάλεται τόσο πολύ, και τώρα, Ισραηλινό. Για να κλείσουμε δείτε το χάρτη και θα το καταλάβει. Για να κλείσουμε καθένας. Αυτό το κομμάτι που αφορά στην εξωτερική πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις. Σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι τις περίπου κοινές εκλογές που θα έχουμε εμείς και η Τουρκία, υπάρχει κάτι που σας φοβίζει εκ νέου? Διότι είχαμε συζητήσει πολλές φορές για το περίφημο θερμό επεισόδιο. Βλέπουμε αυτά τα μπρος πίσω της Τουρκίας. Έχουμε το θετικό αποτέλεσμα στην Αμερική. Υπάρχει κάτι που πρέπει να το ξαναδούμε και στο οποίο πρέπει να έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια μέχρι τις εκλογές? Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, το οποίο είναι ένα προσφυλές ζήτημα για τον Ερντογάν, διότι διαιρεί την Ευρώπη. Mm-hmm. Εκεί έχει συμμάχους ο Ερντογάν στο εσωτερικό της Ευρώπης, για να μην πω και στο εσωτερικό της Ελλάδας. Δεν είναι όπως τα ζητήματα κυριαρχίας, όπου βρίσκει τείχο τον απόλυτο. Διότι υπάρχουν οι αφελείς και οι πονηροί. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, αλλά και οι αφελείς, οι οποίοι στα ζητήματα δικαιωμάτων κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Έχουμε διάφορους Σκανδιναβούς, πράσινους, πολύχρωμους κτλ. Διότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ανθρωπιστές, αλλά όχι αφελείς.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλωστε η εξωτερική πολιτική δεν έχει συνέστημα. Ακριβώς. Το έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, και απέναντι σε έναν Ερντογάν. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, την πάθαμε με τον Πούτιν. Νομίζω πρέπει να βάλουμε κάποτε μυαλό με αυτά τα καθεστώτα, έτσι δεν είναι. Το δεύτερο θα σας έλεγα είναι η μακροπρόθεσμη επίδραση όλης αυτής της όξυνσης και της ρητορικής σε μια εχθροπάθεια που πραγματικά δυναμητίζει την όποια προοπτική ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Και το τρίτο, το ατύχημα. Δεν βλέπω άμεση επίθεση. Αυτό αφορά κυρίως το κουρδικό, τα ανατολικά της Τουρκίας. Η Ελλάδα είναι σύγχρονο ισχυρό κράτος με ισχυρή αποτροπή, με συμμαχίες, Δύση. Υπάρχουν μια σειρά από επιπλοκές και ο Ερντογάν πολλά είναι, αυτοκαταστροφικός και τρελός δεν είναι. Αυτό το έχουμε δει. Είναι προφανές. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε 4 λεπτά, δεν θα σας πάω στο θέμα των υποκλοπών, διότι υποτίθεται ως προς αυτό το θέμα μπορεί να έχουμε μια νέα εξέλιξη το Σαββατοκύριακο. Ακούω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε για πιθανή παρακολούθηση του Υπουργού του κ. Χατζηδάκη από την ΕΥΠ, αλλά επειδή ακόμα είμαστε στο επίπεδο της φημολογίας, θα το αφήσω. Και θέλω να σας πάω σε ένα θέμα που από το πρωί είναι πρώτο θέμα σε όλα τα ενημερωτικά site και έχει να κάνει με την Κιβωτό του κόσμου. Mm-hmm. Έχει να κάνει με τις καταγγελίες που έχουν γίνει από παιδιά που ήταν εκεί, ενήλικες και ανήλικους, για κακοποίησεις σεξουαλικές και όχι μόνο. Και ακούω και διαβάζω τα ρεπορτάζ ότι πιθανότατα τα ονόματα που θα βγουν τις επόμενες ώρες και μέρες να έχουν να κάνουν ακόμα και με υψηλόβαθμα ιδρυτικά στελέχη της Κιβωτού του κόσμου. Αυτό που λέμε υπεράνου πάσης υποψίας. Το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, είναι εξαιρετικά λυπηρό. Ήταν μια πρωτοβουλία την οποία είχε αγκαλιάσει συνολικά η ελληνική κοινωνία. Και είχε, πολλαπλώς βραβευμένη και από το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Βεβαίως. Και από τους ελληνικούς θεσμούς, θα σας έλεγα, πέρα από το πολιτικό σύστημα, που θυματοδοτούσε και μια ενεργητική συμμετοχή της Εκκλησίας σε αυτό το έργο της διάσωσης παιδιών από πολύ προβληματικά, από το περιθώριο, ναι, να το πούμε, της ελληνικής κοινωνίας και πολλοί ξένοι, πολλοί μετανάστες και ούτω καθεξής. Με ένα έργο το οποίο είχε επενεθεί. Χρειάζεται πλήρη διελεύκανση, πλήρη δικαστική διελεύθυνση και προφανώς ο κολασμός εκεί που επιβάλλεται. Από εκεί πέρα δεν έχω να προσθέσω. Πόσο σοκαριστικό θα είναι για σας και να το πω ευρύτερα και για την ελληνική κοινωνία να πέσει ένα ακόμη κάστρο, ναι, να το πω έτσι, καλής διάθεσης, ηθικής, βοήθειας, ένας φάρος θετικός. Ναι. Διότι η Κιβωτός του κόσμου δεν είναι κάτι απλό. Όχι, δεν είναι κάτι απλό. Έχει ένα τεράστιο έργο πίσω. Και με αυτές τις καταγγελίες, εφόσον αποδειχθούν, μιλάμε για κατάρρευση όλου αυτού του οικοδομήματος, ναι, και σε επίπεδο κοινωνικό. Και για να σας πω και την αλήθεια, εγώ έχω πάει στις, ναι, εγκαταστάσεις εδώ στον Κολωνό, γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, mm-hmm, τα ζητήματα αυτά της κοινωνικής πρόνοιας. Θυμίζω ότι και ο Αντετοκούμπο έχει βοηθήσει πολύ την ιστορία αυτή. Πολύ, διότι είναι ντόπιος. Ακριβώς. Είναι από τον Κολωνό. Ακριβώς. Και έχω εκπλαγεί από την δυναμική της όλης προσπάθειας, την αξιοπιστία της έναντι της ελληνικής κοινωνίας. Όλα αυτά ενδεχομένως να πάνε περίπατο και προφανώς είναι ένα σοκ στους καιρούς τους δύσκολους που ζούμε, που χρειαζόμαστε τις θετικές ιστορίες. Αν διαψευστεί άλλη μία, νομίζω ότι θα λειτουργήσει εξαιρετικά από προσανατολιστικά ως πηξίδα για την ελληνική κοινωνία και πρέπει εδώ να το δούμε συνολικά ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα. Προφανώς ωστόσο, το μείζον, το πρώτο, η προτεραιότητα είναι η προστασία των παιδιών από κάθε κακοποιητική συμπεριφορά και η τιμωρία των ενόχων υπευθύνων, διότι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτή την τόσο δύσκολη δουλειά και τους οποίους εμπιστευόμαστε για αυτή την προστασία, αν είναι διπλά ένοχοι, διότι πέρα από το έγκλημα προδίδουν και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και άρα ο κολλασμός πρέπει να είναι και παραδειγματικός, θα σας έλεγα. Λοιπόν. Αλλά ειλικρινά σας λέω και ένα δεύτερο, παρόλο που μου το θέσατε εσείς το ερώτημα, έχω μια δυσκολία όλοι μας να συζητώ και να συζητώ για ποινικές, εν εξελίξει ποινικές. Εμείς έχουμε και μια δυσκολία να πιστέψουμε όλα αποφάσεις, αυτά που διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Ο πρώτος λόγος και ο μόνος ίσως λόγος, καταρχήν, πρέπει να είναι στη δικαιοσύνη. Σωστά. Κύριε Κερίδη, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Κάναμε την αρχή, οπότε θα σας χρειαστούμε ξανά αρκετές φορές. Οφείλω να πω, και δεν το συνηθίζω, ούτε τις κολακίες μ' αρέσουν, ούτε τα έτσι εύκολα τα λόγια τα μεγάλα, ότι χαίρομαι πάντοτε την κουβέντα.
μαζί σας, ότι κάνετε δύσκολες ερωτήσεις, σκληρές όπως πρέπει, τιμώντας τη δημοσιογραφία, και το λέω πραγματικά από την καρδιά μου, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα την κουβέντα μας και γινόμαστε και εμείς οι πολιτικοί καλύτεροι όταν έχουμε... Σας ευχαριστώ πολύ και εμείς οι δημοσιογράφοι όταν ακούμε αλήθειες από τους πολιτικούς και όχι τα τετριμένα και τα ξύλινα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Θα τα πούμε συντόμως εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, πια ακριβώς την ίδια ώρα.